πραγματοποιώντας απολογισμό της τελευταίας πενταετίας, αντιλαμβανόμαστε ότι ο τομέας της εκπαίδευσης βρέθηκε στο προσκήνιο των προτεραιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης. Και στα 90 σχολεία που απαριθμεί ο Δήμος, πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στις κτηριακές τους υποδομές, ενώ πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι τόσο στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όσο και στα συστήματα πυροπροστασίας. Επίσης, έχουμε παρέμβει και έχουμε δημιουργήσει και ιδρύσει και κατασκευάσει 24 νέα σχολεία, νέες δομές. Αυτή την περίοδο, αυτό το καλοκαίρι, έχουμε ξεκινήσει παρεμβάσει με 2 εργολαβίες σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με προϋπολογισμό περίπου 800.000. Πιστεύω το μεγάλο μέρος των εργασιών να ολοκληρωθεί μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Το νέο σχολείο του Ρουσοσπιτίου θα ξεκινήσει ο εργολάβος τέλη Σεπτεμβρίου, να αρχίσει να χτίζεται. Επίσης ολοκληρώνεται το 16ο Δημοτικό Σχολείο στο Λόφο του Τιμίου Σταυρού και επίσης ολοκληρώνονται και 5 ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στίχημα αποτελεί τόσο για το Δήμο όσο και για τους αντιπριτάνες των πανεπιστημίων η προώθηση της δημιουργίας πειραματικών σχολείων από τον υπηαγωγείο μέχρι και το λύκειο, η έναρξη ενός μουσικού σχολείου και η στελέχωση ενός ακόμα επαγγελματικού λυκείου. Τις 2 σχολές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου να τις κατασκευάσουμε μέσω ενός προγράμματος σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα 65 στρέμματα που έχουμε εξασφαλίσει ως Δήμος από το Πανεπιστήμιο. Να ξέρετε ότι η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι άριστη. Ανταλλάξαμε το ξενία που ήταν η ιδιοκτησία του Δήμου με την έκταση των 65 στρεμμάτων απέναντι από το Πανεπιστήμιο και σε αυτή την έκταση προωθούμε το χτίσιμο αυτών των σχολείων. Όταν χτιστούν αυτά τα σχολεία θα αποδεσμευτούν χώροι μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου, οπότε μπορούμε να απλώσουμε και να λειτουργήσουν καλύτερα και τα σχολεία τα παλιά μέσα στην πόλη. Ιδιαίτερη μέρημνα έχει υπάρξει για την καθαριότητα των σχολικών κτηρίων με κονδύλι 400.000 ευρώ επιπλέον των χρημάτων που προβλέπονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τα οποία διατίθεται για την αύξηση του ωραρίου των καθαριστών με στόχο τη σχολαστική καθαριότητα που διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγιεινή των σχολικών συγκροτημάτων.